Μήνυμα στην Τουρκία να εγκαταλείψει την επιθετική συμπεριφορά για να αναζητηθεί λύση μέσω διαλόγου στέλνει με συνέντευξή του στην Washington Post ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εάν η Τουρκία συνεχίσει την επιθετική της συμπεριφορά, μπορεί να υπάρξουν συνέπειες για την ίδια. Κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη, εάν η Τουρκία σταματήσει την επιθετική της συμπεριφορά στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, υπάρχει περιθώριο να καθίσουμε στο τραπέζι και να λύσουμε τις διαφορές μας. Το μήνυμα Μητσοτάκη και η προειδοποίηση για κυρώσεις έρχεται σχεδόν παράλληλα με την έναρξη γεωτρήσεων από την Αμερικανική Έξον στο οικόπεδο 10. Εξέλιξη που όχι μόνο δεν περνά, παρατήρητη στην Άγκυρα. Ancak Güney Kıbrıs Rum yönetimi uzlaşmaz tavırlarına her gün yenilerine ekleyerek Doğu Akdeniz'de suların yeniden ısınmasına sebep oluyor. Türkiye συνεχίζει να προκαλεί τη διεθνή νομιμότητα. Συνεχίζει να τηρεί ίδια αδιάνατη στάση στο θέμα της εξέβρεσης λύσης, αλλά και να παραβιάζει κάθε αρχή και έννοια διεθνούς δικαίου στην ευρύτερη περιοχή. Ο Πρωθυπουργός, απαντώντας στην κριτική ότι η Ελλάδα απομακρύνει πρόσφυγες που επιχειρούν να περάσουν τα σύνορά της, κάλεσε τους επικριτές να κοιτάξουν προς την Τουρκία. Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις αμυντικές δαπάνες, κάνοντας λόγο για σχέδιο ενίσχυσης με F-35 σε βάθος χρόνου. Ξοδεύουμε περίπου το 2% του ΑΕΠ μας, γιατί προφανώς έχουμε πραγματικές απειλές για την ασφάλεια. Υπάρχει ένα μεσοπρόθεσμο έως μακροπρόθεσμο σχέδιο για την αγορά του μαχητικού αεροσκάφους F-35. Αγοράζουμε 3 γαλλικές φρεγάτες για να αναβαθμίσουμε το ναυτικό μας.